δείξαμε την περασμένη Παρασκευή το σκέλος εκείνων των γιατρών, δηλαδή το τι αν θα τιμωρηθούν, οι οποίοι συνταγογραφούσαν, καθόταν ο άλλος ή άλλοι, όλη τη νύχτα και συνταγογραφούσε φάρμακα για τους συγγενείς του, ξέροντας ότι αφήνει ίχνος, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι δεν πάει να αφήσει όσα ίχνη θέλει στο σύστημα, δεν πρόκειται να πιάσει να την ενοχλήσει κανείς. Και μιλάμε για 1.200 γιατρούς. Ακριβώς. Δεν είναι και λίγοι, δεν είναι 2-3. Το σύστημα αντέδρασε για πρώτη φορά, επί Αδόνιδος Γεωργιάδου, και τώρα φωνάξαμε εδώ τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε, κύριε Πατούλη. Γεια σας, κύριε Νασοπούλου. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Κύριε Νασοπούλου, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μάθουμε. Να πω βέβαια το 1.200. Ναι. Είναι υπερσυνταγογραφούσαν. Οι 100 έχουν αποδειχτεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, ότι εξαπατούσαν. Ωραία. Άρα ελέγχονται οι υπόλοιποι. Ελέγχονται οι υπόλοιποι, έτσι, για να το. Τι κάνουμε με αυτούς τους 120, τι λέει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τι λέει ο Όρκος του Ιπποκράτη και τι λέει και ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος ή και ο Πανελλήνιος ακόμη. Να πούμε μόνο καλό μεσημέρι και στο γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την άλλο κομμάτι αυτό των φαρμακείων. Ο κύριος Καλογερόπουλος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Καλογερόπουλε. Ισχύουν, θα ρωτήσουμε τα ίδια και για εσάς. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Πατούλη. Γεια σας, κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το οποίο σήμερα έχουμε μπροστά μας είναι μια καταγγελία από επίσημα χείλη του Υπουργού, προφανώς από στοιχεία που έχει. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς αμέσως ζητήσαμε και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει στις επόμενες μέρες, τα στοιχεία αυτά να εγχειρηθούν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτά να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες. Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες? Καταρχάς να πω ότι η ενέργεια είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον θα υπάρχουν και θα υπάρχουν πιθανολογώ αποχρώσεις ενδείξεις, θα πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μας. Αυτό θα είναι με απόλυτη προτεραιότητα, επαναλαμβάνω. Διότι δεν μπορεί κάποιος να εξαπατεί ένα σύστημα. Συγγνώμη, τώρα έχουν εξαιρεθεί από το σύστημα συνταγογράφησης. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και ελπίζω, σωστά. Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα μας το πει ο ΕΟΠΗ, αλλά πιθανολογώ ότι ο ΕΟΠΗ το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει και θα έχει κάνει. Εγώ μπορώ να πω ότι. Δεν χρειάζεται να ξενυχτούν τα βράδια, δηλαδή. Κοιμούνται τώρα. Δηλαδή κοιμούνται ήσυχοι τουλάχιστον. Πιθανολογώ. Γιατί νύχτα γινόταν η δουλειά, ξημερώματα. Λοιπόν, όπως το λέτε, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που θα κάνουμε. Τουλάχιστον να ξεκουραστούν σε αυτό το διάστημα. Με απόλυτο βαθμό. Κύριε Πορτοσάκη, κύριε Ανσασοπούλου, θα είμαστε αρκετά αυστηροί στις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες καλά, θα αποδειχθεί. Καλά, κύριε Πατούλη, όχι, μη τόσο πολύ αυστηρότητα. Όχι, δηλαδή, όχι κύριε Πορτοσάλτε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν πιστεύω τίποτα γι' αυτό. Το καταλαβαίνω, ναι, αλλά όταν να ακούει σας πω ο κάτι. Κόσμος πειθαρχικό, σου λέει φέξε μου και γλίστησε, όχι, κύριε δεν Πρόεδρε. Είναι έτσι όμως. Θα σταματήσουν να ασκούν το επάγγελμα κανένα χρόνο, κανένα δίχρονο. Για να φανεί, να τσούξει δηλαδή, πώς να το πω, να νιώσεις, να ξέρεις ότι έχει συνέπεια η λαμογιακή απατεωσύνη. Εάν υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες όπως ξέρετε σχετίζονται. Όχι, ακούστε λίγα. Ακούστε. Οι οποίες σχετίζονται όπως ξέρετε με άνω των 120.000 ζημιά που μπορεί να έχει υποστεί το δημόσιο, τότε εκεί υπάρχει πλέον η περίπτωση και για την αόριστη αφαίρεση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό σας το λέω πρωτογενώς. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή. Λεφτά υπάρχουν, θα πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε. Πρόστιμα θα πληρώσουν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζημιώσει, όπως λέτε, το ελληνικό δημόσιο, θα τα βγάλουν από την τσέπη τους με βάση την περιουσία που έχουν κλπ. Αυτό, ακούστε. Μην τα μπερδέψουμε όλα. Ναι, είναι το πειθαρχικό. Είναι το πειθαρχικό. Διότι εδώ είναι και το κράτος, αυτό που λες, και η πολιτεία και ποινικό και αστικό. Ας δούμε οποίο τώρα πρώτα απ' όλα την απατεωνία που κάνανε ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Λέει αν είναι κακούργημα μπορεί να αφαιρεθεί. Η κακουργηματική πράξη μέχρι 100, και πάνω από 120.000 ζημιά μπορεί να υπάρξει, βεβαίως αυτό θα το κρίνει το πειθαρχικό μας συμβούλιο, αλλά η δική μου εισήγηση θα είναι αυστηρότητα. Να τους αφαιρέσει την άδεια, να τους αφαιρεθεί η άδεια της ασκήσεως επαγγέλματος. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να γίνει κατανοητόν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, γιατί ακούγεται κιόλας και τι έχει κάνει, έχει αφαιρεθεί κανενός. Από το 20 μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί σε 24 γιατρούς οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος από 3 χρόνια μέχρι 2 μήνες. 24 γιατροί, και μάλιστα 3 εξ αυτών ήταν από
διάφορες απάτες οι οποίες είχαν αποδεκτεί στη συνταγογράφηση. Επειδή εσείς μας λέτε τι ισχύει με βάση το πρωτόκολλο του συλλόγου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος και ξέρετε αυτό το χώρο πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκλεβε το ελληνικό δημόσιο, κέρδιζε χρήματα με αυτόν τον τρόπο, είχε στηθεί ένα ολόκληρο κύκλωμα που έγραφαν και συνταγογραφούσαν σε όποιον τέλος πάντων μπορούσαν νύχτα, όπως λέει ο Άρης. Μπορεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος να ξανακαθίσει στην ίδια θέση, έστω μετά από 3 χρόνια, και να συνδιαλέγεται με ασθενείς και με εμάς τους πολίτες? Απαντώ. Δηλαδή, λογικά απαντώ. Πείτε μου, μπορεί. Απαντώ. Επειδή αυτή θεωρώ ότι είναι ελάχιστη. Και επειδή ακριβώς έχει και το μαχαίρι και το πεπόνιο πει, δηλαδή. Υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ελέγχεις δηλαδή. Ελέγχεσαι. Ωραία. Και όποιος το κάνει, είναι, αν θέλετε, αν δεν είναι ανήθικος, είναι και χαζός. Για να μην πω κάτι περισσότερο. Σκέψου τι γινόταν τόσα χρόνια. Πριν την ηλεκτρονική. Φανταστείτε όμως. Όχι και με την ηλεκτρονική. Γιατί είναι 10 χρόνια η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Φανταστείτε, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, ότι οι Έλληνες γιατροί σε ελάχιστους μήνες μπήκαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Άρα. Αποτύπωσαν, εάν θέλετε, τη συνταγογράφησή τους. Σε άλλες χώρες θέλαν κάποια χρόνια για να μπουν. Για απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτήσα. Λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή προφανώς αυτοί οι γιατροί δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή αυτή τη στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα. Πρέπει να φέρει τη άδειά τους. Αυτό θα το κρίνει το πειθαρχικό, προφανώς ναι. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, για να μην εξαιρέσουμε τα όργανα μας. Κανόνες αμέσως, κύριε Καλογερόπουλε, εσείς, μισό λεπτό, ερχόμαστε. Εσείς ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τι έχετε εκεί στα δεδομένα που πρέπει να ξέρει κάθε γιατρός? Καταρχάς, ο κάθε γιατρός πρέπει να ξέρει ότι έχει έναν όρκο τον οποίο θα πρέπει να υπηρετεί. Πάει όρκος, να δίνει, ότι να τον δίνει, όρκο και να δίνει. Είναι πίορκος άλλωστε. Όχι. Ακούστε, επειδή εχθές, όπως σας είπα, ορκίσαμε 40 αριστούχους με τον όρκο του Ιπποκράτη. Και αυτό δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι η ηθική απέναντι του γιατρού προς τον ασθενή και προς το σύστημα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή προφανώς κάποιες φορές η ηθική δεν υπάρχει, εκεί θα πρέπει με αυστηρότητα ο οποίος έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, όχι να περιμένει 10 χρόνια να συστογραφεί κάποιος 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Επιτρέψτε μας για να πάμε και στον κύριο Καλογέρο, βεβαίως, τους φαρμακοποιούς. Όμως. Εφόσον κάποιος παραβαίνει και τον πρώτο χρόνο, θα πρέπει να του μπαίνει κόφτης, όχι να περιμένει 10 χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Να περιμένει δηλαδή τη δικαστική απόφαση, πρέπει να γίνεται αυτομάτως αυτό. Σωστό είναι αυτό. Προφανώς. Τώρα για τους φαρμακοποιούς, κύριε Καλογερόπουλε, εγώ έχω την εξής απορία. Μήπως τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, γιατί ο φαρμακοποιός τι θα πει στην ουσία? Ότι εμένα μου έφεραν μία συνταγή, την εκτέλεσα. Οπότε εκεί μήπως είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε ποιος έχει κάνει, συμμετέχει στην κομπίνα και ποιος όχι? Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Γιώργος Πατούλης και να πω ότι ο ΕΟΠΗ έχει υπογράψει κάποια σύμβαση με κάποιους γιατρούς. Αυτοί οι γιατροί λοιπόν συνταγογραφούν. Ελέγχονται οι συνταγές αυτές από την ΙΔΙΚΑ. Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι να εκτελέσει τη συνταγή. Ο ρόλος του γιατρού είναι να γνωρίζει το ιστορικό του, που δεν το γνωρίζει ποτέ ο φαρμακοποιός. Απ' την άλλη μεριά. Γιατί είπε ο κ. Πορτοσάλτε ότι τι γίνεται από εδώ και πέρα μέχρι να αποδοθούν οι ποινές και όλα αυτά. Υπάρχει ηθικός αυτοργός. Ο ηθικός αυτοργός είναι ο ΕΟΠΗ, ο οποίος από το 2014 που υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μα τι λέτε, κύριε Καλογερόπουλε, συγγνώμη, τα φορτώνετε σε άλλους τώρα. Εδώ προχθές πιάσανε 10-12 συναντέλφους σας, τους οποίους κακώς δεν τους έχουμε μάθει ακόμη. Γιατί εγώ δεν τώρα να ψωνίζω από παπατεώνα. Ακούστε με κάτι. Και κακώς εσείς δεν παίρνετε μπροστά και να κατονομαστούν αυτές οι επιχειρήσεις. Συγγνώμη. Ακούστε με κάτι. Σας ακούω. Αφήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν σας διέκοψα. Η επίορκη είναι επίορκη και το λέτε και θα καταδικαστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει με. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω. Αν έχω επίορκο στη γειτονιά μου, κύριε Καλογερόπουλε, είναι χρέος και δικό σας να το γνωστοποιήσετε σε εμάς που μένουμε εκεί. Γιατί να πηγαίνουμε στον επίορκο και να μην πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του? Ωραία. Με το σκεπτικό λοιπόν που λέτε εσείς, κανένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να είναι επίορκος, γιατί ο φαρμακοποιός εκτελεί μια συνταγή. Η συνταγή είναι. Δεν βιάστηκαν, αυτοί δεν κλείσαν τα φαρμακεία τους. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι, κύριε Καλογερόπουλε. 10 επιχειρήσεις πριν από 1,5 μήνα. Στους ήδη διαπιστωμένους δηλαδή. Αυτοί που κλείσαν τα φαρμακεία τους, κλείσανε και για άλλους λόγους που θα αποδειχτεί. Δεν αμφιβάλλομαι για αυτό που λέτε.
Ναι, γιατί δεν μάθαμε, κακώς μάλλον δεν μάθαμε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις. Ακούστε με κάτι, ακούστε με κύριε Πρωθυπουργέ. Στην ταχογράφηση υπάρχει ένας κανόνας. Υπάρχουν άμκα τα οποία δεν πρέπει να είναι ενεργά. Πρέπει να είχαν όλοι οι πολίτες άγγιση. Μου δίνετε πολύ συνδικαλιστικές απαντήσεις, κύριε Καλογερόπουλε. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτές τις απαντήσεις. Για πρόεδρος των φαρμακοποιών, καλώς κάνετε. Για τον πολίτη δεν είσαστε, κατά τη δική μου γνώμη, σωστός. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Γιατί μην το λέτε αυτό. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. Υπάρχουν υπόθεσες. Πού είναι όλα αυτά. Ο ΕΟΠΗ δεν είναι για αυτή τη διαδικασία αυτή. Ναι. Δηλαδή τα φορτώνουμε στον ΕΟΠΗ τώρα και όχι στον άλλον, ο οποίος είναι και αυτός μες στην απάτη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Πατούλη. Θα τα φορτώσουμε στο φαρμακοποιό. Δεν υπάρχουν τα φορτώσουμε στο φαρμακοποιό. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Καταρχάς, προφανώς ο ελεκτικός μηχανισμός πράγματι είναι ο ΕΟΠΗ και η ΔΙΚΑ. Από εκεί και πέρα, προφανώς οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι υγειονομικοί θα πρέπει να πράττουν όπως πρέπει. Αλλά και όταν κάποιος. Γιατί φανταστείτε, υπάρχουν 50.000 γιατροί που συνταγογραφούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα βρήκαμε τους 100 οι οποίοι έχουν εξαπατήσει κακώς και θα πρέπει παραδειγματικά να τιμωρηθούν. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει συγχρόνως και οι οποίοι, αυτό θέλει να πει πιθανολογώ ο κ. Καλογερόπουλος, ότι όταν βλέπει γρήγορα κάποιους επίορκους ότι κάτι δεν γίνεται, βρε παιδί μου, κάτι συνταγογραφούν παράτυπα, πάει 12 η ώρα τη νύχτα και συνταγογραφεί. Θα πρέπει να κόβονται αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτό που διαπιστώνουμε και βεβαίως είναι, το τονίζουμε, είναι κύριε σημαντικό. Πατούλη. Βλέπουμε κυρία, μια δυσκολία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθόλου, που θα έπρεπε να ήσασταν καθόλου, οι πρώτοι. Καθόλου, κύριε Αναστασοπούλου. Δεν θα έπρεπε είναι να σαν να λέτε, έχετε επίορκους δημοσιογράφους και εσείς θέλετε να τους έχετε στους κόλπους σας. Όχι, δεν τους θέλουμε. Ούτε εμείς τους θέλουμε. Αυτό πρέπει λοιπόν να πείτε κι εσείς. Αυτό λέμε, μα είναι δυνατόν. Και για τους φαρμακοποιούς. Δηλαδή, τι λέτε, σπουδάσαμε ιατρική 25 χρόνια για να έχουμε αυτό που κάνει μαύρο τον γιατρό. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Εγώ άκουσα ότι τώρα φταίει ο ΕΟΠΗ να πάντα λοιπόν βρούμε τον ΕΟΠΗ. Πάντως να ξέρουμε κάτι, τελειώνοντας, ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν δώσει τον εαυτό τους και γι' αυτό ακριβώς πάνω σε αυτούς τους γιατρούς δεν οφείλουμε για τους απατεώνες, να έχουμε τους απατεώνες μαζί κύριε, κύριε τους. Και γι' αυτό κύριε Πατροσάκη θα κάνουμε τα πάντα. Σας εδώ για τους απατεώνες. Προφανώς. Γι' αυτό. Και ήμουν πολύ σαφής νομίζω. Για τους άλλους δεν τους ωραία. Πολύ, τους τιμούμε και τους υπολοιπούμε. Πολύ για σαφής. Για να κλείσουμε γλυκά. Με το καλό κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Η ώρα η καλή. Σας ευχαριστούμε για όλα.